τους έχουμε κοντά μας. Είναι η Ειρήνη Πεϊβάνη στο σπίτι του Χρήστου, μαζί με την Ωνά, μαζί με τη μητέρα του. Ειρήνη, δεν ξέρω αν με ακούνε. Εγώ θέλω να συλληπιθώ όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τα συλληπιτήρια μου. Την μητέρα, την κυρία Τασία. Έχουμε την Ωνά του Χρήστου και μια οικογενειακή φίλη. Θέλω να σας πω πως στο άκουσμα της είδησης ότι θα αφαιθεί ελεύθερος ο αστυνομικός από την Ρένα νωρίτερα, η κυρία Τασία που έχω δίπλα μου, η μητέρα, άρχισε να κλαίει. Δεν μπορούσε να το πιστέψει, κυρία Τασία. Γιατί αυτό, κύριε Μπαλάσκα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί αφαιθήκε ελεύθερος ο δολοφόνος αστυνομικός του άντρα μου, του παιδιού μου? Γιατί αυτό το πράγμα? Αγαπημένη μου, γιατί το γράφει η ποινική δικονομία, γιατί έτσι είναι το δικαιϊκό μας σύστημα και γιατί είναι έτσι η άσκηση δικαίου. Ο αστυνομικός είναι ένας οικογενειάρχης, ό,τι και να έγινε, τα συλληπιτήριά μου στον Χρήστο, δεν είναι ύποπτος όμως για να κάνει άλλες εγκληματικές πράξεις για την ελληνική δικαιοσύνη, ούτε είναι ύποπτος. Πρώτα απ' όλα, η ποινή που έφαγε στο πειθαρχικό, να γνωρίζετε, ότι του απαγορεύει την έξοδο από την πόλη. Το πειθαρχικό και μόνο αναγράφεται όταν του έδωσαν το χαρτί που παρέδωσε την ταυτότητά του και τον οπλισμό. Απαγορεύεται ακόμα και την πόλη του να φύσει. Εάν φύσει, θα συλληφθεί. Ούτως ώστε γι' αυτό έγινε, αγαπημένη. Να ακούσουμε λίγο τη μανούλα, γιατί είναι μια γυναίκα τώρα, να καταλάβουμε ότι έχει κυδέψει το παιδί της εχθές. Χαροκαμένη. Μόλις 17 χρονών. Και ποια είναι η μόνη της ελπίδα? Η ελπίδα που είχε, η προσδοκία που είχε ήταν να τιμωρηθεί ο υπαίτιος του φόνου του παιδιού της. Και έχει μόλις πληροφορηθεί ότι θα γυρίσει ο άνθρωπος στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του, και δεν θα κρατηθεί άλλο. Αυτό λοιπόν της προκαλεί μια, όπως καταλαβαίνουμε, μάνα είναι, έτσι. Της προκαλεί ένα πόνο. Δεν σημαίνει ότι έγινε το δικαστήριο. Όχι, να της εξηγήσουμε αυτό. Δεν έγινε το δικαστήριο, αλλά της προκαλεί αυτό ένα πόνο. Και εγώ θέλω να την ακούσουμε αυτή τη μητέρα, έτσι με σεβασμό. Κυρία Τατιάνα. Ναι, κυρία Τασία μου, ναι. Αυτός ο άνθρωπος θα του άρεσε να το κάνουν στο παιδί του? Να το σκοτώσουνε και να τον νεκροφιλήσει? Μπορείτε να μου πείτε το γιατί μου το έκανε στο παιδί μου το δικό μου? Ένα παιδί αγνό, ένα παιδί καλό, ένα παιδί πονόψυχο, δουλευταράδικο παιδί, δούλευε και πήγαινε και στο σχολείο. Γιατί αυτό? Μπορείτε να μου πείτε το γιατί στο δικό μου το παιδί δεν το έβαζε το όπλο στο κεφάλι του να σκοτώσει τον εαυτό του? Μπορείτε να μου πείτε? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Και δεν θέλω να τον σκοτώσουνε, θέλω. Ειλικρινά το λέω. Γιατί είμαι χαροκαμένη. Είμαι μια μάνα με ένα γιο. Ποιος θα μου τον φέρει πίσω, κυρία Τατιάνα? Πέστε μου, ποιος θα μου φέρει το παιδί μου πίσω? Δεν θέλω να ξαναεύγει στην κοινωνία, να μην έβλεπε ούτε τον ήλιο. Ούτε στον ήλιο να μην έβγαινε. Θέλω να μου πείτε, γιατί αυτό το πράγμα σε μένα, ναι. Εμένα πήγε να σκοτώσει το δικό μου το παιδί, δεν το ξέρανε στον Αλίατο και στη Δίβα τι παιδί ήτανε. Και οι αστυνομικοί και όλοι. Να μας πει και λίγο δύο λόγια. Κυρία Τασία, θέλω και λίγο να ακούσουμε το, και την Ωνά του Χρήστου. Να μιλήσω, κυρία Τατιάνα, έχω αγανακτήσει. Δεν μπορώ να ακούσω αυτά τα λόγια. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα λόγια για τον δολοφόνο αστυνομικό. Δεν μπορώ. Λογικό. Το παιδί μου. Λογικό. Μου φάγε το παιδί μου, 17 χρονό παλικαράκι. Τι του έφταξε το δικό μου το παιδί, κυρία Τατιάνα? Θέλω να μου πει ο κύριος Μπαλάσκας γιατί έκανε αυτό το τέτοιο. Δεν έπρεπε να βγει, να είναι αθώος. Έπρεπε να ήταν μέσα στη φυλακή. Δεν αθώθηκε. Να μην έβλεπε. Και κυρία Τασία, η Ρένα είμαι. Δεν αθώθηκε. Ακούω, κυρία Ρένα. Απλώς δεν προφυλακίστηκε. Θα γίνει δικαστήριο. Δεν αθώθηκε. Δεν αθώθηκε ο αστυνομικός. Όχι, έπρεπε απλώς να μπει κατευθείαν μέσα, απλώς, κυρία Ρένα. Δεν θα μπει μέσα. Δεν θα πάει μέσα μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Το τι θα κρίνει το δικαστήριο δεν πρέπει, το ξέρουμε. Πρέπει. Μπορεί αύριο που θα γίνει το δικαστήριο, όταν γίνει το δικαστήριο, να κρίνει ότι πρέπει να κάνει και άλλη δολοφονία. Εκτίσει ποινή φυλάκισης. Πάμε λίγο.